Θέλω να στείλω τα φιλιά μου στην όμορφη Κο και στη Μαρίνα, που ερωτεύτηκε και έμεινε εκεί μόνιμα. Στην Κο, ε? Στην Κο ερωτεύτηκε και έμεινε εκεί. Πώς τους λένε αυτούς που μένουν στην Κο? Κοτές. Είμαι εδώ με τον Πέτρο. Γεια σου, ρε Σιντενέκ. Να συζητήσουμε. Γεια σου, Πέτρο. Τι κάνεις, Ειρήνη? Τι έρευνα έχεις, για χτύπα την. Έχω μία έρευνα από Αμερικάνους ειδικούς. Πάει στο καλό, αυτοί οι Αμερικάνοι είναι επικίνδυνοι. Βγάζουν συνεχώς καινούργια πράγματα. Ναι, ρε γαμώτο, δεν έχουν τι να κάνουν. Κοίτα να δεις, που λένε τα 6 λάθη που κάνουμε εμείς οι γυναίκες στο κρεβάτι. Κάνετε λάθη εσείς στο κρεβάτι? Τι να σου πω, εγώ αγγίζω την τελειότητα. Για πες, τι λάθη κάνουν οι γυναίκες? Λοιπόν, περιμένουμε, λέει, από τον άντρα να κάνει πάντα το πρώτο βήμα. Ναι, ρε παιδιά, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, μια ζωή πρέπει εμείς να κάνουμε το πρώτο βήμα. Δεν πρέπει να εξεχρονιστείτε λίγο. Νομίζω ότι πέφτει στις λάθος γυναίκες. Δεν νομίζω. Είναι ψιλοκανόνας αυτό. Εντάξει, θα συμφωνήσω μαζί σου. Εσύ τι κάνεις, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εντάξει. Δεν περιμένεις τον άντρα, κάτι με τη μία ορμάμε. I enjoyed that so much. Προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη. Σιγά, που έλεγε το σεξ υδροβλικός. Άντε, εντάξει. Συνεχίζουμε. Ανησυχούμε για την εμφάνισή μας. Κατά την ώρα που... Ναι, λίγο τα κιλάκια, ναι, λίγο ναι, η κυταρίτιδα, λίγο να ρουφιχτούμε. Ναι, λίγο να κλείσετε το φως, δεν υπάρχει πλήρως σκοτάδι. Μετά τα σκέφτεστε. Δεν βλέπουμε τίποτα εμείς μεταξύ εκείνη την ώρα. Φεύγει καμιά γωνιά έτσι περίεργη, τέλος πάντων, χτυπιόμαστε. Δεν είναι τίποτα. Και εγώ αυτό θεωρώ, ότι εκείνη την ώρα σκέφτεστε μόνο με το κάτω κεφάλι. Και όχι μόνο εκείνη την ώρα. Ναι, θα δεν είναι μόνο εκείνη η ώρα. Θα συμφωνήσω. Ναι. Don't be shy. Νομίζουμε ότι το σεξ είναι καθαρά σαρκικό για τους άντρες. Είναι. Είναι αλήθεια. Ναι, τι. Ψέματα είναι. Τι θέλεις να πεις, δεν είναι μια ένδειξη αγάπης προς εμάς? Για ένδειξη αγάπης, μωρή, και τώρα πλάκα με κάνεις. Για το σεξ δεν μιλάμε, δεν μιλήσαμε για έρωτα. Κορίτσια. Κορίτσια. Πιστεύουμε ότι οι άντρες είναι πάντα έτοιμοι για σεξ. Μεγάλο λάθος, παιδιά. Δεν είστε. Δεν είμαστε πάντα. Δεν είστε. Υπάρχουν στιγμές που δεν. Τι απογοήτευση. Βέβαια, δεν είναι, πρέπει να πω ότι δεν είναι πολλές οι στιγμές, δεν φταίει. Αλλά υπάρχουν κάποιες. Ε? Μάλιστα. Δεν σου έχει τύχει δηλαδή εσένα? Εγώ όταν θέλω ενώ κάτι, εσείς το παίρνω. Ότι είστε πάντα έτοιμες. Εμείς. Ο πονοκέφαλος, ας πούμε, δεν μετράει. Αχ, αγάπη μου, έχω πονοκέφαλο. Δεν έχω. Δεν λέμε τώρα, βρε πουλάκι μου, γενικά λέμε. Ε, δεν το λες αδικαιολογία εσύ δηλαδή? Ποτέ. Ποτέ. Μα έχουν βγει και άλλες έρευνες που λένε ότι με το σεξ φεύγει ο πονοκέφαλος. Επομένως είναι μια δικαιολογία των γυναικών που όντως δεν έχουν ξυριστεί και δεν είναι έτοιμες για σεξ. Συγγνώμη, κορίτσια. Καλό αυτό. Δεν λέμε τι μας αρέσει. Και αυτό το κάνετε, ναι. Συνήθως δεν λέτε τίποτα. Εμείς είμαστε αυτοί που προτείνουμε, λέμε, κάνουμε, ράνουμε. Εσείς δεν μιλάτε. Το παίζουμε πουριτανέ στο κρεβάτι. Ναι, το παίζετε, αυτό δεν θες να πεις. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Makes me feel sexy. Και αυτό είναι αλήθεια. Στην έρευνα θα συμφωνήσω 100%. Συμφωνήσουμε, μάλιστα. Ναι. Και τέλος, συγχυζόμαστε όταν εκείνος μας προτείνει να κάνουμε κάτι καινούριο. Ναι, γιατί το κάνετε αυτό, δηλαδή γιατί? Σας προτείνει κάτι. Γιατί θέλετε συνεχώς να κάνουμε καινούργια πράγματα? Και τι θα κάνουμε συνέχεια τα ίδια δηλαδή? Στο ίδιο κρεβάτι, την ίδια τοποθεσία, την ίδια ώρα, το ίδιο δευτερόλεπτο, τα συνέχεια. Εντάξει, μπορούμε να αλλάζουμε μέρη, να αλλάζουμε ώρα. Δεν είναι ωραίο, ρε παιδί μου, να κάνουμε για κάτι άλλο όμως. Εντάξει, κάτι πιο extreme. Και τόσο πολύ αλλιώς πια. Πρέπει να σκεφτείς, κοίτα, εκτός από τον πολύ αλλιώς, πρέπει να σκεφτείς ότι ένας άντρας λογικός έχει δει στη ζωή του, έχει δει απείρους οριτσόντας. Και καταλαβαίνεις ότι εκεί γίνονται πολλά σενάρια. Oh, wow. You are fantastic. Ναι, τα οποία το έχουν μπει στο μυαλό. Πρέπει αυτά να βγουν κάποια στιγμή. Τι θα κάνει δηλαδή? Κορίτσια. Κορίτσια. Να πατήσω εγώ για τα κορίτσια. Τα σχόλια δικά σας. Από ό,τι είδατε η έρευνα είναι 100% μέσα. Μη σου πω και παραπάνω.